να γίνει αυτή η λαμπρή μέρα λαμπρότερη και ουσιαστική. Δεν θα ξεχάσουμε και θα είμαστε αγνώμονες, να το πούμε, ευκαιρία δοδούσης, τις γυναίκες του χωριού μας, αυτές τις κοπέλες που αγωνίζονται όλη τη βδομάδα για να είναι όλα στην εντέλεια. Τα νόστιμα παιδιά που τρώτε, τις φύτες και τα όλα τα εδέσματα. Αν περάσετε από το μουσείο, θα σας φιλήσω τα βροντά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το πρόεδρο του χωριού είναι εδώ. Έλα πρόεδρε μου, έλα. Έλα βλαστάρι μας. Είναι ο καινούργιος μας πρόεδρος. Ο καλλικρατικός. Όχι ακριβώς, γιατί η κατασκευή είναι μεγάλο πρόβλημα. Εγώ είμαι ο συνθέτης αυτού του μνημείου. Η εκλειπτική είναι μια σύνθεση κάποιας μορφής και στη συνέχεια που αντικατοπτρίζει, ας πούμε, κάποια φιλοσοφία και δίνει κάποια μηνύματα, και στη συνέχεια διάφοροι τεχνίτες παράλληλα με την επίβλεψη δική μου και τη βοήθεια τη δική μου σε κάποια τμήματα κατασκευάζουν τον γλυπτό, γιατί το γλυπτό αυτό αποτελείται από διάφορα υλικά, δεν είναι μόνο από ένα υλικό το οποίο συντίθεται και στη συνέχεια χυτεύεται, ας πούμε, όπως είναι κάποια χάλκινα ή κάποια μαρμάρινα που σμιλεύονται. Αυτό έχει μάρμαρο, έχει χτιστά τμήματα, έχει οριχάλκινα τμήματα που είναι συντιθεμένα σε μια κατασκευή. Φυσικά αποτελεί μια σύνθεση. Η σύνθεση αυτή
Να ξεκινήσουμε λίγο από το κάτω μέρος, πώς αρχίζει η απεικόνηση, τι μας μιλάει, τι λέει. Ναι, η όλη η ιστορία είναι να θυμίσουμε στους κατοίκους του χωριού την ιστορία των προγόνων τους και τον καταδρεγμό που ένιωσαν κάποτε αυτοί. Στο μαρμάρινο τμήμα που συμβολίζει τους αρχαίους χρόνους δίνεται η ιστορία όλης αυτής της, του κατατρεγμού, που είναι η φυγή, η έξοδος. Δηλαδή φεύγουν από έναν τόπο που ήταν η παλιά τους πατρίδα και έρχονται σε έναν νέο τόπο που και τα δύο έχουν δύο κοινά χαρακτηριστικά. Και εκεί υπήρχε μια λίμνη, μια λιμνοθάλασσα, και εδώ υπάρχει πάλι μια λίμνη. Συμβολικά η έξοδος αυτή υποστηρίζεται με μια πύλη και ένα κάστρο που και η παλιά τους πατρίδα είχε κάστρα, όπως επίσης και ένα άλλο χαρακτηριστικό που μου περιέγραψαν οι κάτοικοι, ήταν το παλιό ρολόι του Τσανάκαλε και το νησάκι που υπήρχε μέσα στην Απολωνιάδα λίμνη. Αυτά όλα δίνονται με ένα πολύ αφαιρετικό τρόπο, όπως επίσης με αφαιρετικό τρόπο δίνεται και η έξοδος με μορφές σκιερές και κατηφής, οι οποίες είναι σκυφτές και έρχονται να ζήσουν σε μια νέα πατρίδα που ακόμη δεν την ξέρουν, απλώς τους υπόσχεται κάποια πράγματα. Αλλά όταν ήρθα εδώ και είδα τον τόπο και μου είπε ο πολίτης δύο πράγματα που έγραψε και στο βιβλίο του, κατάλαβα τι σήμαινε. Έκανα την πέτρα να ανθίσει. Ήταν ένας τόπος ο οποίος δεν είχε τίποτα παρά μόνο βράχια και άγονη γη. Και κατάφεραν οι άνθρωποι αυτοί να δημιουργήσουν, να φτιάξουν. Αυτό το μήνυμα που μου έδωσε ο πολίτης, ήθελα να το περάσω μέσα σε αυτό το γλυπτό. Και τι έκαναν, αφού πρόκοψαν, έπρεπε να δηλώσουν αυτή την προκοπή τους, θυσιάζοντας κάτι σημαντικό. Και τι ήταν αυτό? Τα εργαλεία της προκοπής τους, τα οποία ήταν το άρωτρο, το αμόνι, τα κοντάρια της βάρκας και το δίχτυ, που ήταν τα βασικά επαγγέλματα που είχαν αυτοί οι άνθρωποι και συντήρησαν και δημιούργησαν την προκοπή τους. Φυσικά ήταν η καθημερινή ζωή αυτή η οποία εμφανίζεται σε αυτό το γλυπτό. Δηλαδή αυτή είναι η προκοπή αυτών των ανθρώπων, υποδηλώνεται δηλαδή η προκοπή αυτών των ανθρώπων με την εξέλιξη της καθημερινής του ζωής. Αυτό έγινε πάνω σε έναν βωμό, δηλαδή θυσιάσαν τα εργαλεία τους σε αυτόν τον βωμό. Ο βωμός είναι το ενδιάμεσο στοιχείο, το ιστορικό, που παρουσιάζεται με μία μορφή παλαιολόγιας κατασκευής, δηλαδή είναι ένα χτιστό στοιχείο το οποίο περιέχει και μαρμάρινα ένθετα και πλύνθινα στοιχεία, όπως ακριβώς χτίζανε την περίοδο εκείνη. Γιατί ακριβώς η παλαιολόγια περίοδος εκφράζει και το τέλος της πραγματικά της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους και στη συνέχεια την προσφυγιά αυτών των ανθρώπων πολύ πολύ αργότερα όταν ήρθαν σε αυτόν τον τόπο εδώ.